Όλο αυτό το χρονικό διάστημα μαζί με τα άλλα ταξικά σωματεία, με εργαζόμενους από κάθε χώρο δουλειάς, δώσαμε και δίνουμε τη μάχη για ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων. Δίνουμε τη μάχη για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, την επίταψη των ιδιωτικών κλινικών, την επίσπευση του μαζικού εμβολιασμού. Αντί η κυβέρνηση να ικανοποιήσει αυτά τα δίκαια αιτήματα του ταξικού κινήματος, να ενισχύσει την νοσοκομιακή περίθαλψη, να πάρει ουσιαστικά μέτρα προστασίας, έρχεται πάλι σήμερα με την απαράδεκτη λογική της ατομικής ευθύνης να δημιουργήσει την ψεύτικη για την παράτηση ανάμεσα σε όσους εργαζόμενους μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει εμβολιασμό, με εργαζόμενους για δικούς τους λόγους ακόμη δεν έχουν εμβολιαστεί. Έτσι με αυτόν τον τρόπο κλείνει το μάτι στην εργοδοσία ότι μπορεί να προχωρήσει ακόμα και στην τρομοκρατία, στις απειλές, ακόμα και σε απολύσεις εργαζομένων με πρόσχημα τον εμβολιασμό και την πανδημία. Εμείς τους κάνουμε καθαρό ότι δεν θα επιτρέψουμε να πειράξουν κανένα εργαζόμενο με πρόσχημα την πανδημία. Αυτή την τάδη δίνουμε και δώσαμε μέχρι σήμερα με δεκάδες κινητοποιήσεις σε χώρους δουλειάς, σε νοσοκομεία, για να μπορέσουν να πάρουν μέτρα προστασίας και ταυτόχρονα να εμποδίσουν τα σχέδια των εργοδοτών να εφαρμόσουν τα εργατικά μέτρα. Είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη η άποψη ότι πλέον ο κάθε εργαζόμενος έχει ευθύνη για την πορεία της πανδημίας. Ότι ο ίδιος ο εργαζόμενος πρέπει να παίρνει μέτρα πρόχνοντάς τους τις ιδιωτικές κλινικές και τα εργαστήρια. Οι εργοδότες στον χώρο της ιδιωτικής υγείας τρίβουν τα χέρια, όπου πέρα από τη στήριξη και τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης έχουν σκάσει από τα κέρδη, πατώντας πάνω στις δικές μας ανάγκες, πατώντας πάνω στην άσχημη κατάσταση που υπάρχει στη δημόσια υγεία. Ταυτόχρονα, εμείς σαν συνδικάτο δίνουμε τη μάχη ό,τι εργαζόμενοι να απαιτήσουν και να ενταχθούν στον εμβολιασμό. Με κίνηση της κυβέρνησης, με ουσιαστικά μέτρα στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας, με επαρκή ενημέρωση, πλήρη προληπτικό έλεγχο και σταθερή παρακολούθηση των εμβολιασμών. Επιμένουμε και συζητάμε με τους εργαζόμενους για την αναγκαιότητα να προχωρήσει γρήγορα ο εμβολιασμός, να αναδείξουμε τις ευθύνες της κυβέρνησης και των εργοδοτών που υπάρχει σήμερα αυτή η σημαντική καθυστέρηση. Αντιμετωπίζοντας και τις θεωρίες της συνωμοσιολογίας που καλλιεργεί η ίδια η κυβέρνηση και οι μηχανισμοί της, θεωρεί ότι την εξυπηρετεί να υπάρχει αυτή η αντιπαράτηση ανάμεσα στους εργαζόμενους με σκοπό να κρύψει τις δικές της ευθύνες που έχει για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπου έχει τραγικές συνέπειες ο λαός μας. Να δικαιολογήσει τα μέτρα που παίρνει και τη στήριξη των μεγάλων μονοπωλιακών ομήλων, όπως του τουρισμού και του πλουσιτισμού, για να κάνει την άσκηση των μέτρων. Να δικαιολογήσει τους αντιπαθητικούς χειρισμούς για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Και στο δικό μας κλάδο έρχονται μηνύματα για προσπάθεια της εργοδοσίας να μετακυλήσει τις δικές της ευθύνες στους εργαζόμενους. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όσο και αρκεί η πανδημία, οι εργοδότες δυσάβησαν αξιοποιώντας την ανάγκη του λαού μας για προστασία. Όλοι εμείς οι εργαζόμενοι εργαστήκαμε σε συνθήκες αυξημένης εντατικοποίησης για να μπορεί ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε συνταξιούχος, να έχει πρόσβαση σε ατομικά μέσα προστασίας για να παρέχει τα πάντα. Και στο δικό μας κλάδο αντιμετωπίσαμε πολλά κρούσματα παρά το ότι υπάρχει έτσι κι αλλιώς αυστηρό πρωτόκολλο λόγω της παραγωγής φαρμάκων, αναδεικνύοντας τις ευθύνες της ίδιας της εργοδοσίας. Επιμένουμε και συνεχίζουμε να παλεύουμε ακόμη και τώρα να παθούν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, σε συντονισμό με τα άλλα σωματεία. Γινόμαστε μάρτυρες του αυξημένου ανταγωνισμού ανάμεσα σε πολυεθνικές και κράτη για την πορεία των εμβολιασμών. Αυτός ο αυξημένος ανταγωνισμός έχει και από τη μία πλευρά και από την εθνική τα κερδίσει, θα προσπάσει μεγάλα κέρδη και από την άλλη η ίδια η πορεία των εμβολιασμών να έχει οδηγήσει να υπάρχει σημαντική καθυστέρηση.
συναδέλφοι σε συνάδελφοι. Ακόμη και σήμερα βγαίνουν σοβαρά συμπεράσματα. Ενώ η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν κάνει σοβαρά άλματα που επιτρέπει στους εργαζόμενους, στους λαούς να ζουν με καλύτερους όρους, να υπάρχουν προϋποθέσεις να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά φαινόμενα όπως αυτό που ζούμε, της πανδημίας, όλα αυτά προσκρούν στο αδυσόπιτο κυνήγι του κέρδους από τους επιχειρηματίες και όχι από τις ανάγκες της κοινωνίας. Η στάση του κάθε συνδικάτου, του κάθε σωματείου, του κάθε εργαζόμενου για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα σήμερα μας διαπαιδαγωγεί. Μαθαίνουμε να είμαστε αντιδέητοι, να στηρίζουμε ένα τον άλλο, παίρνοντα και εμείς τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης που μας επιτρέπει να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Να βρισκόμαστε στη μάχη για να μην περάσει το αντεργατικό έκτρωμα της κυβέρνησης που ψηφίστηκε πρόσφατα. Να δώσουμε τη μάχη για την υπεράσπιση κοινωνικής ασφάλισης και της δημόσιας παιδείας. Επομένως, συνεχίζουμε αυτή τη μάχη. Συμβάλλουμε και εμείς σαν συνδικάτο, μαζί με όλους τους εργαζόμενους, για να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά η πανδημία, αλλά και η μάχη που δίνουμε για να μην περάσουν τα σχέδια των εργοδοτών και της κυβέρνησης. Το μήνυμα της 10 Ιούνιου και της 16 του Ιούνιου ήταν ξεκάθαρο. Για αυτή τη μάχη οφείλουμε να συνεχίσουμε να δίνουμε. Ευχαριστώ.